πρώτα απ' όλα πρέπει να αναφέρω πως υπήρχε μια προσωπική πρόσκληση για το ΣΕΠΕ, το οποίο δεν ήταν διευρυμένο σε πολύ κόσμο, ήταν πολύ συγκεκριμένα άτομα. Για εμένα ήταν πολύ τιμητικό που καλέστηκα. Το ΣΕΠΕ είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επικοινωνιών και Εταιριών, το οποίο βασικά έχει να κάνει με τον κορμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, για να μπορέσουμε να κάνουμε κινήσεις για ανάπτυξη πάνω στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει μία κατάλληλη υποδομή και να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να φέρουμε εμείς σαν περιφέρεια το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή η μερίδα που έγινε από το ΣΕΠΕ μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να μπορέσω να συναντήσω ανθρώπους, να μιλήσω, να μπορέσω να κάνω κινήσεις ακόμα και για τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν, π.χ. ένα παράδειγμα της Αμανής, που γνωρίζουμε όλοι πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο διαδίκτυο, και επειδή, όπως γνωρίζετε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και κάνω τις κινήσεις για τους ψηφιακούς νομάδες, πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές. Οι υποδομές είναι και το διαδίκτυο γι' αυτό. Και εκεί συναντήθηκα με ανθρώπους για να μπορέσω να δώσω κίνητρα και κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο, π.χ. την Αμανή, για να μπορούν μετά να έρθουν οι ψηφιακοί ομάδες, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την ανάπτυξη που θέλουμε και να δημιουργήσουμε τις κοιτίδες που χρειάζονται για μια περιοχή που ερημοποιείται. Με άλλα λόγια, υπήρχε πνεύμα καθαρά ανάπτυξης μέσα στο συνέδριο αυτό που έγινε τη Δευτέρα. Συναντήθηκα με πάρα πολλούς πολιτικούς πρώτου βαθμού και αυτό μου έδωσε δυνατότητα να ανοίξω πόρτες για το Βόρειο Αιγαίο. Άρα είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε, που λέμε, για να μπορούμε να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας ακόμα καλύτερο.